Λοιπόν, κλείνουμε το post-game με τον προπονητή του Κεραυνού, τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Coach, μεγάλη νίκη σήμερα. Ειδικά στην τέταρτη περίοδο, η ομάδα σας πήρε μια μεγάλη διαφορά. Και εκεί που η ΑΕΚ προσπάθησε να επανέλθει, το καθαρίσατε το match. Τι ήταν το σημείο που θεωρείτε εσείς ότι ήταν κλειδί για να πάρετε την νίκη σήμερα? Καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Ξέρετε, οι καλές ομάδες και οι παίχτες με χαρακτήρα το δείχνουν μετά από ήταν. Είχαμε έναν κακό παιχνίδι στη Λεμεσό και σήμερα παίζαμε την πρωτιά, έστω στην πρώτη φάση, σημαντικό παιχνίδι. Νομίζω ότι το κλειδί ήταν η προσήλωση που είχαμε στην άμυνα και η έμφαση που δώσαμε στο να μην δώσουμε στην ΑΕΚ δεύτερες επιθέσεις, ένα κομμάτι το οποίο νομίζω το περιορίσαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Καταφέραμε να θωρακίσουμε καλά τη ρακέτα μας, δεν δώσαμε πολλούς πόντους στους ψηλούς της ΑΕΚ που είναι η δύναμή τους. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό περιορίσαμε και το τρίποντο, το οποίο είναι έναν άλλον όπλο που έχει η ΑΕΚ. Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί σούτεροι περιφερειακοί. Και αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν στην επίθεση το δεύτερο ημίχρονο να είχαμε περισσότερη υπομονή. Το πρώτο ημίχρονο νομίζω ήμασταν βιαστικοί, θα έλεγα. Το δεύτερο ημίχρονο που κυκλοφορήσαμε περισσότερο την μπάλα και βρήκαμε πιο πολλά spot shoot παρά off the triple shoot, νομίζω ανεβάσαμε και τα ποσοστά μας. Και τώρα η συνέχεια πλέον, πώς την προσεγγίζετε με το γεγονός ότι είσαστε πρώτη θέση με το τέλος του δεύτερου γύρου, θα παίξετε την ΑΕΚ στο Στρόβολο στον τρίτο γύρο. Πώς προσεγγίζετε εσείς ως coach τη συνέχεια? Εντάξει, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής ότι η ομάδα είναι εκεί που την θέλαμε. Είμαστε πρώτοι, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι, που ίσως να ξεχνούμε, είναι ότι δώσαμε άλλα 8 παιχνίδια στο Champions League, ξεκινώντας την ουσία τη χρονιά τον ίδιο καιρό που ξεκίνησαν όλες οι ομάδες. Άρα η ομάδα μου έχει δώσει και όλα αυτά τα παιχνίδια πολύ υψηλής έντασης. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να τα διαχειριστούμε αρκετά καλά, θα έλεγα, αφού δεν έχουμε μέχρι στιγμής και ελπίζω να πάμε έτσι τραυματισμούς, κάτι πολύ σημαντικό στα διπλά παιχνίδια. Και στόχος μας είναι τώρα σιγά σιγά να συγκεντρωνόμαστε όλο και περισσότερο, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε προς το κλείσιμο της χρονιάς, όπου θα μπούμε στα παιχνίδια που θα μετράνε. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από τον προπονητή του Κεραυνού, τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη.